984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Το προσφυγικό και η φιλοξενία προσφύγων μεταναστών, είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΕ, της ΥΠΑ της Αρμοστίας στο ΙΕ, είτε σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα και στην Κρήτη, αντικείμενο της απογευματινής συνάντησης αντιπροσωπείας από το νησί με τους αρμόδιους υπουργούς, παρουσία κυβερνητικών βουλευτών. Στην αντιπροσωπεία της Κρήτης θα μετέχουν ο Περιφερειάρχης, οι κυβερνητικοί βουλευτές της αντιπολίτευσης, δεν κλήθηκαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι δήμαρχοι Ερυθύμνου και Φεστού. Ωστόσο, από πλευράς Φεστού, ο Γρηγόρης Νικολιδάκης στέλνει τον αντιδήμαρχο Γιάννη Φασομητάκη, καθώς η πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, γενική και αόριστη από τη μία, ενώ από την άλλη δεν υπήρξε ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Δυστυχία και στην Δημοτική Αρχή Ερυθύμνου, με το Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη να θεωρεί πως η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο έπρεπε να κινηθούν σε θεσμικό επίπεδο, καλώντας σε αυτή τη συνάντηση την ΠΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των δημάρχων τάσεται κατά της δημιουργίας κλειστών κέντρων στο νησί. Προηγήθηκε χθες έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα και τη διαχείρισή του στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν οι κριτικοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Εκ νέου καλείται αύριο το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να αποφανθεί επί των επενδυτικών σχεδίων του ΤΑΙΠΕΔ στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Στο κάδρο υπάρχει και με τη Βούλα Πιά το πολυσυζητημένο καζίνο στην περιοχή που οδήγησε στην επικαιροποίηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων για το χώρο της πρώην Αμερικανικής βάσης. Στο Περιφερειακό και η υπερώτηση της λαϊκής συσπήρωσης με έτοιμα την υποστήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης της επικίνδυνης πολιτικής εμπλοκής της χώρας μας στα σχέδια ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και την επέκταση της βάσης της Σούδας. Στην Κρήτη θα γίνει η επόμενη πενταμερής γητιλιβύη, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Σε κοινό ανακοινοθέντους, μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Κάιρο, έκριναν ότι η υπογραφή των μνημονίων συμφωνίας το Νοέμβριο μεταξύ της Τουρκίας και του Φαγέ Σάρατς συνιστά παραβίαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, που υπονόμευσε περαιτέρω την περιφερειακή σταθερότητα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τα μνημόνια κενά περιεχομένου και άκυρα. Παράλληλα, συμφώνησαν στο γεγονός ότι το Μνημόνιο Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζεται κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες. Επιπλέον, οι υπουργοί καταδίκασαν στεναρά τις συνεχιζόμενες τουρκικές ενέργειες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και των χωρικών υδάτων της, καλώντας την Τουρκία να σταματήσει άμεσα όλες τις παράνομες δραστηριότητες εξερεύνησης, με δεδομένη την ανάγκη πλήρου σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους στην Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, σε κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη από τις 12 Ιανουαρίου, καλούν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με το Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, ανέφερε ότι οι πρόεδροι Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν διεξοδικά για την κατάσταση στη Λιβύη και ζήτησαν την κατάπαυση του πυρός από την ερχόμενη Κυριακή, 12 Ιανουαρίου. Από αύριο Παρασκευή τώρα ξεκινά τις συναντήσεις του με τους πολιτικούς αρχηγούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνικά θέματα, η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο εκλογικός νόμος στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους. Στην πιλωτική δίκη με αίτηση της κυβέρνησης κρίνονται για δεύτερη φορά τα αναδρομικά 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων αλλά και το μέλλον των συντάξεων, όπως λέει στον 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου και επικεφαλής της ΕΝΙΠΕΚ Αλέξης Μητρόπουλος. Η απόφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων ανεξάρτητα της προσφυγής τους ή όχι στη δικαιοσύνη, ενώ η πολιτεία θα είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί και να υλοποιήσει την όποια απόφαση της δικαιοσύνης. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας και μάλιστα σε ευρεία σύνθεση θα αποφανθεί αν οι ρυθμίσεις για τις μειώσεις των κυρίων και επικουρικών συντάξεων και η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης δώρα συνταξιούχων που έγιναν με το νόμο Βρούτσι 4093 του 12 είναι αντισυνταγματικές ή όχι. Ο ίδιος ο σημερινός υπουργός και η διοίκηση του ΙΚΑ σήμερα ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο του 14 είχαν ζητήσει πάλι από τον
από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με πιλωτική δίκη να αποφανθεί για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Είχαν και τότε ζητήσει με σχετική αίτησή τους να ισχύσουν οι περικοπές των συντάξεων και η κατάργηση των δώρων και να κηρυχθούν συνταγματικές οι σχετικές ρυθμίσεις του συνταξιοκτόνου νόμου 4093 του 12, όπως λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, κυρίως όσοι ήσαν συνταξιούχοι μέχρι το Μάιο του 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, και για αυτές τις περιπτώσεις και για τις περικοπές του 2012 που είχαν γίνει με δύο βασικούς νόμους του 2012 περικοπές, κινείται μια διαδικασία για δεύτερη φορά, η λεγόμενη πιλωτική δίκη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και της διοίκησης του ΕΦΚΑ που εποπτεύει, για δύο πράγματα. Εάν τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων ή οι οικογένειές τους, γιατί κάποιοι εξέλιπαν, δικαιούνται των αναδρομικών λόγω του ότι είχαν κριθεί παράνομες οι περικοπές του 12 και η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, και δεύτερο, στην περίπτωση που το δικαστήριο πει ότι δικαιούνται αναδρομικών τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, ποια αναδρομικά δικαιούνται, τα λίγα ένα δεκάμινο ή τα πολλά μέχρι σήμερα από το 13 που είναι πολλά χρήματα και τα αποτιμούν αρκετά για αρκετά δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι γι' αυτό τη χαρακτηρίσαμε ως εν υπέκ η μάχη των μαχών, διότι δεν υπάρχει στα ελληνικά χρονικά τέτοια δίκη, τέτοιο κύρους στο ανώτατο ακυρωτικό με τέτοιο δημοσιονομικό ή οικονομικό κόστος. Και επειδή είναι πιλωτική δίκη και έχει ειδική νομοθεσία, κυρία Δουλγεράκη, δεν χρειάζεται να κάνουν όλοι αίτηση ή προσφυγή και να ξοδεύονται, διότι η πιλωτική δίκη σημαίνει ότι δικάζεται επιλεκτικά μία και το αποτέλεσμα, το διατακτικό, αφορά όλους. Στο βαθμό που η κυβέρνηση δεν είναι κακόπιστη, άλλωστε έχει δεσμευτεί ότι θα ισχύσει για όλους, ότι θα αποφανθεί στο ακυρωτικό δικαστήριο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ και κάνω και μέσα από την εκπομπή σας, μιας και το θέτετε και σωστά το θέτετε, ότι τώρα δεν μπορεί να γίνει έτσι και αλλιώς, αλλά και νωρίτερα που μας ρωτούσαν, κυρία Δουλγεράκη, λέγαμε ότι τόσο έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι μας και οι οικογένειές τους όλα αυτά τα χρόνια, δεν χρειάζεται, αφού έχουν κάποιοι προσφύγοι και αυτονών υποθέσεις δικάζονται και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι ό,τι προκύψει θα προκύψει για όλους. Μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας επαλαμβάνω τα ίδια. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να τρέχουν και να προσφεύγουν και να ξοδεύονται οι συνταξιούχοι. Εμείς είχαμε πει η κυβέρνηση να δώσει μια πολιτική λύση και να δώσει σε όλους από κάτι, με μια δέσμευση και έναν υπολογισμό συμψηφιστικό. Δηλαδή χρωστούν οι συνταξιούχοι σε φόρους και έμφυα, χρωστούν. Χρωστά η κυβέρνηση στους συνταξιούχους σε αναδρομικά και συντάξεις, χρωστά. Να γίνει ένα συμψηφισμό σε βάθος αρκετών χρόνων. Έτσι λοιπόν και ένας προϋπολογισμός να μην επιβαρυνθεί και να φανεί ότι το σύγχρονο κράτος σέβεται τη δικαιοσύνη, όσο υπάρχει δικαιοσύνη, διότι δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Όσο και υπάρχει ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και κρίνει στο κάτω-κάτω της γραφής προχριστουγεννιάτικα 200.000 συμπατριώτες μας, κυρίως δικαστές και κυρίως βουλευτές, πήραν χιλιάδες αναδρομικά και δεν τα δήλωσαν σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ. Οι συνταξιούχοι του μετάλλου και της ένδυσης και του τουρισμού, γιατί δεν πάρουν αναδρομικά? Αν διαβάσει σημερινές εφημερίδες, πρώην βουλευτές, πρώην δικαστές και εφοριακοί είναι αυτοί που δεν δήλωσαν μεγάλα αναδρομικά το 2013 το 2014. Αυτοί πήραν. Μάλιστα. Γιατί να μην πάρουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, οι ναυτικοί μας, οι αγρότες μας κλπ. Άρα λοιπόν, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπ' αυτή την έννοια να υπάρξει αυτό που λέμε συμψηφιστικός υπολογισμός αμοιβαίων οφειλών. Σε βάθος εξαμήνου οι όποιες αποφάσεις στα εργασιακά, καθώς το 2020 φαίνεται να φέρνει αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα.
Οι αλλαγές αφορούν στη διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού. Σήμερα είναι στα 650 ευρώ. Στη θέσπιση του ψηφιακού ωραρίου και της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, στην εξαίρεση επιχειρήσεων από τις συλλογικές συμβάσεις και στη θέσπιση φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για τους συνεπείς εργοδότες. Συγκεκριμένα, εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για το νέο κατώτατο μισθό που θα επηρεάσει τις απολαβές 400.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Οι επιστημονικοί, ερευνητικοί και άλλοι φορείς που θα πάρουν μέρος θα κληθούν να συντάξουν την έκθεσή τους έως 31 Μαρτίου. Εντός Απριλίου θα ξεκινήσει η προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων επί των υπομνημάτων, ενώ στο τέλος του μήνα θα διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το οποίο θα συντάξει το σχέδιο πορίσματος διαβούλευσης σε συνεργασία με πενταμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Το δεύτερο 15ήμερο του Ιούνιου, ο Υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της διαβούλευσης, το οποίο δεν είναι ωστόσο δεσμευτικό για την εισήγησή του. Στην αντιμετώπιση της ελαστικής και μαύρης εργασίας, επικεντρώνεται ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς, μιλώντας στον 984, που πλήττουν πρωτίστως τους νέους, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους άνω των 50-55 χρόνων, δημιουργώντας την τάξη των φτωχών εργαζόμενων. Βάσει των στοιχείων που επικαλείται, μάλιστα, το 20% των εργαζόμενων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, γεγονός που αναγκάζει την κυβέρνηση να σκύψει άμεσα πάνω στο θέμα. Στις αναφορές του επίσης, το πλήγμα εξαιτίας των παραπάνω που δέχεται η υγιής επιχειρηματικότητα, καθώς η εργασία και το ασφαλιστικό είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι άνθρωποι να πληρώνονται, να παίρνουν ένα μισθό αξιοπρέπειας και να μπορούν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή αυτή και οι οικογένειές τους. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια αυτός που πλήρωσε το μάρμαρο ήταν ο Έλληνας εργαζόμενος, και όχι μόνο με την ανεργία, με τα τεράστια ποσοστά της ανεργίας, αλλά και την πίεση της απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή το 20% των εργαζομένων, ένα τεράστιο νούμερο, εργάζεται και λαμβάνει μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή εργάζεται και δεν μπορεί να ζήσει, και αυτό πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό συμβαίνει με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, που έχουν και τις παρενέργειες με τη μαύρη απασχόληση, δηλαδή ανθρώποι που δηλώνονται 2 ώρα και 4 ώρα απασχολούνται 8 και 10 ώρες. Τα γνωρίζουμε και όλα αυτά πρέπει να καταπολεμηθούν προς όφελος όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και της εθνικής οικονομίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και πραγματικά πρέπει να δοθούν λύσεις, πραγματικές λύσεις στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Σίγουρα αναμένουμε και εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί πραγματικά δεν βλέπουμε τη διάθεση μέχρι τώρα της κυβέρνησης να δώσει λύσεις, να δώσει διεξόδους όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που διασφαλίζουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο αξιοπρεπή μισθό. Περιμένουμε την αύξηση. Ναι, στα λόγια όλοι καλοί είμαστε, έχουμε ακούσει για την αύξηση του ελάχιστου μισθού. Πρέπει να επανέλθει οπωσδήποτε σε 752 ευρώ. Περιμένουμε. Από εκεί και πέρα τώρα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μια σε άλλο μέτρων, μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση έτσι που θα γίνουν κάποιες ελαφρύσεις και στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Ωστόσο όμως αυτά δεν αποτελούν ψίχουλα για τους εργαζόμενους, και οι μοναδικές λύσεις είναι η αντιμετώπιση των ελαστικών μορφών απασχόλησης και εννοείται η προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που αυτό θα γίνει και με την απεμπλοκή του ΟΑΕΔ, του ΟΜΕΔ, που να μπορούν να προσφεύγουν τα σωματεία να κάνουν συλλογικές συμβάσεις, αλλά μετά να κρίνονται και υποχρεωτικές, έτσι ώστε να τηρούνται για όλους τους εργαζόμενους ανακλάδο. Σε αυτή τη χώρα έχουμε συνηθίσει ότι μόνο τα φοροεισπρακτικά μέτρα εφαρμόζονται άμεσα. Οτιδήποτε αφορά έτσι μια πρόνοια για εργαζόμενους ή κάθε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτό περνάει μια σειρά διαβουλεύσεων, καθυστερήσεων, και πραγματικά πολλές φορές είναι τόσο μεγάλες που μας φέρνουν σε αγανάκτηση. Περιμένουμε όμως το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί και η μαύρη εργασία. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης πρέπει να τελειώνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι εις βάρος και των
ασφαλιστικών ταμείων εις βάρος των εργαζομένων, αλλά προσέξτε, είναι εις βάρος και των υγιείς εργοδοτών, δηλαδή για των ανθρώπων οι οποίες, γιατί δεν είναι το σύνολο των εργοδοτών. Σαφέστατα. Έτσι, εκεί δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός προς αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να σέβονται το προσωπικό τους, που θέλουν να είναι έτσι νόμιμοι, και πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακόμη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Σε προσλήψεις αναπληρωτών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών. Πλήττει την επιχειρηματικότητα ο αντικαπνιστικός νόμος για μείωση μέχρι και 40% στο τζίρο τους, κάνουν λόγο οι καταστηματάρχες από την ημέρα εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Μάλιστα, πιστεύεται πως θα υπάρξουν περίπου 50.000 απολύσεις, ενώ θα βάλουν λουκέτο περίπου 3 με 4.000 επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης μέσα στο χειμώνα. Ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση των 2.000 ευρώ του επιδόματος γένας για όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μετά την αποδοχή της οποίας το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Οι αιτήσεις αρχίζουν εντός Ιανουαρίου και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το επίδομα γέννησης. Αποχή από τη σύνταξη συμβολέων έως 26 Ιανουαρίου, αλλά και από την διαδικασία πληστηριασμών, αποφάσισαν οι συμβολιογράφοι πανελλαδικά, αντιδρώντας με τις πρόσφατες ρυθμίσεις που τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, απειλώντας τους με βαριά πρόστιμα. Αποδέχονται, όπως τονίστηκε και στη συνέλευσή τους, την αρμοδιότητα της υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τον καταλογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις, αλλά αντιδρούν στο να βεβαιώνουν εκείνη και όχι η φορολογική αρχή το ύψος του φόρου. Τέλος, έχουν ζητήσει βελτιώσεις στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε το πλαίσιο να διασφαλίζει τις συναλλαγές τους πολίτες και το συμφέρον του δημοσίου. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των 3.500 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, έχει συγκεντρωθεί σχεδόν το σύνολο των στοιχείων από τις 3.500 ζώνες και απομένουν οι τελικές πινελιές. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών υπό τον Χρήστο Σταϊκούρα και με τη συμμετοχή των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων, με κύριο θέμα την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, υπόθηκε ότι προκειμένου να καταστεί ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων αποτελεσματικότερος και κοινωνικά δικαιότερος, επίκειται αναμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών και της ακίνητης περιουσίας. Εκαθαριστικά χρεωστικά σημειώματα σε 71.000 φορολογούμενους που είχαν λάβει αναδρομικά από το 2013, αλλά δεν τα είχαν δηλώσει στις φορολογικές δηλώσεις τους, απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. Αφορούν στην καταβολή φόρου συνολικού ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Τα παράνομα ρακοκάζανα, η χρήση καυστικής ποτάσας ενίοτε, η χρήση μελάσσας και η κίνδυνη για την υγεία των καταναλωτών αναδεικνύεται από την έρευνα του Χριστόφορου Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Για καυροζούμι μιλούν οι νόμιμοι αποσταγματοποιοί και βυτεία με φθηνή ρακή που φθάνουν και στην Κρήτη. Απόφαση για επιδότηση ενεργείας με λιγότερα ένσημα για όσους έμειναν άνεργοι λόγω πτώχευσης της Thomas Cook δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και αναρτήθηκε στη διάβγεια. Έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ πετύχαμε η κυβέρνηση να αφουγκραστεί το αίτημά μας και εν τέλει να φέρει στη Βουλή να ψηφιστεί και να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Εργασίας και Τουρισμού, σχολιάζει ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νίκος Κοκολάκης. Θα ηρεμήσουμε όταν η σχετική εγκύκλειος φτάσει στον ΟΑΕΔ, η θέση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιου Βοριά, στον 984. Για περίπου ένα 24ωρο ακόμα θα ταλαιπωρείται η Κρήτη από την επέλαση του ηφαιστείωνα. Βελτιωμένος είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσχειρες τοπικές βροχές στα παιδινά και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σταδιακά από σήμερα αναμένεται και η εξασθένιση των ανέμων. Ανοιχτό και σήμερα το κέντρο αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου για όλους όσους θέλουν να προφυλαχθούν από το κρύο.
Η έμφυλη βία και η αντιμετώπιση της στο θέμα που πραγματεύεται η εκδήλωση που διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Θέραπη, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανιών. Μιλώντας στον 984 για την εκδήλωση και γενικότερα για την έμφυλη βία, η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ψυχοθεραπεύτρια Κυριακή Γενουδάκη, αναφέρθηκε στη γενναιότητα των θυμάτων έμφυλης βίας, να πετάξουν από πάνω τους ταμπού και στερεότυπα, να καταγγείλουν, να σωθούν και να σώσουν και άλλες γυναίκες από τα δεινά της κακοποίησης, να ανταπεξέλθουν και να προχωρήσουν τη ζωή τους προς τα μπρος. Όσο πιο πολύ μιλάμε για αυτό το θέμα, τόσο πιο πολύ το απενοχοποιούμε, τόσο πιο πολύ κάθε μία που βρίσκεται πίσω από μια κλειστή πόρτα στο σπίτι της δεν αισθάνεται τόσο μόνη. Αισθάνεται ότι είμαστε πολλές σε αυτό, ότι είμαστε μια κοινότητα γυναικών και αυτή η κοινότητα δεν σταματάει μόνο στους θεσμούς, δεν σταματάει πουθενά. Είμαστε μια κοινότητα γυναικών της διπλανής πόρτας και γι' αυτό κάνουμε και συζήτηση με το κοινό, γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε. Αυτό λοιπόν που έχει βοηθήσει καταρχήν για μένα είναι η ενημέρωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η διαφορετική, το πώς εμείς ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, οι μεγαλύτερες, που γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε ξανά τη γυναικεία μας υπόσταση και της δίνουμε την αξία που ίσως μέσα από τις πατριαρχικές, στερεότυπικές μορφές, από εκεί που αναφραθήκαμε, για να το πω απλά, κάποτε δεν αξιολογόταν, δεν δίνουν τόση αξία στην γυναίκα. Εμείς τη δίνουμε τώρα μόνοι μας αυτή την αξία, με το ποιες είμαστε, το πώς λειτουργούμε, το πώς αναθρέφουμε τα παιδιά μας, το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Και οι μικρότερες, μέσα από την γνώση και από το παράδειγμα που δίνουμε εμείς, ίσως οι μεγαλύτερες. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι η μεταλαμπάδευση, το πώς εξελισσόμαστε μέσα στις γενιές. Θεωρώ ότι και οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν και μία, αν θέλετε, ένα χρέος, μία υποχρέωση στο πώς αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, για να δώσουν παράδειγμα στις κόρες τους και στις γυναίκες τις νέες γενικά. Μεγάλες ηλικές ζημιές προκάλεσε σε σπίτι επί της λεωφόρου Παπαναστασίου φωτιά που ξεκίνησε από το τζάκι. Στο Λαράνι φωτιά έκαψε την αποθήκη σπιτιού. Φωτιά προκλήθηκε επίσης στο εσωτερικό σπιτιού επί της οδός Σπύρου Μαρινάτου στο Ηράκλειο. Και στις τρεις περιπτώσεις τα αίτια διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ουάσιγκτον ίσως να έκοψε το χέρι του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, όμως σε απάντηση θα κοπεί το πόδι των Αμερικανών στην περιοχή. Το Ιράν δεν επιδιώκει η κλιμάκωση του πολέμου, διαβεβαιώνει από την άλλη ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε διέγγελμά του το βράδυ της Τετάρτης εκτίμησε πως το Ιράν φαίνεται ότι υποχωρεί, καθώς όπως είπε προκλήθηκε η ελάχιστη ζημιά από τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε. Στο Ιράκ με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης σήμερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αεροπορικές εταιρείες διακόπτουν τις πτήσεις σε Ιράν και Ιράκ. Δύο ρουκέτες έπεσαν μέσα στην οχυρωμένη πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη, όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η Αμερικανική πρεσβεία, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε ο Ιρανικός στρατός, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο αριθμός των πυρκαγιών στο τμήμα του τροπικού δάσους στο Αμαζόνιο, που εκτείνεται στην Βραζιλιάνικη επικράτεια, αυξήθηκε κατά 30,5% το 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε το Βραζιλιάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών. Την προειδοποίησε ότι θα είναι αδύνατο να υπάρξει πλήρη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας μέχρι το τέλος του χρόνου, εξέφρασε η επικεφαλής της Κομισιόν προς τον Μπόρις Τζόνσον. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε συμφωνία με τον Αμπντούλ Ουέσ κατέληξε όφη, ενώ η μεταγραφή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό του με τον Πλατανιά.
Αγωνιστικά στην ομάδα του Ηρακλείου έχουν στρέψει την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης. Διαιτητής θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 0-2 στη Μεσσηνία της Καλαμάτα στο χθεσινό παιχνίδι κυπέλου. Ο Πας Γιάννενα επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στους Ζωσιμάδες. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα με 0-1 από την Ξάνθη, ενώ ο Πανετολικός και ο Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Στην επόμενη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ προκρίθηκε ο Γιώχτας επικρατώντας 1-3 της Χερσονήσου για τη δεύτερη φάση του θεσμού. Το εισιτήριο πήρε και ο Γιώχτας 2010, ακολουθώντας την πρώτη ομάδα των Αρχανών, καθώς επικράτησε 0-3 του Ερμία Τσαλένιου. Για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε στις 9:45 στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι. Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίστηκε στο Βέλγιο η ΑΕΚ, καθώς γνώρισε την ήττα από την ουραγό του ομίλου Αντβέρπ με 73-61. Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου ξεκινά το 9ο Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Παιδικού Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 38 ακαδημιών και 190 ομάδων. Το πρωτάθλημα αυτό, με οργανωτή την ΕΠΣΗ Ηρακλείου και με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης, θα διαρκέσει 9 Σαββατοκύριακα με ημερομηνία λήξης 8 Μαρτίου 2020. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι και τους 11 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 9.84. Στο στούντιο του σταθμού, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Βασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.